χάρας οι φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα σφυγά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Όξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα της Υιό Θεός μόνο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα σιχάς των δούλων σου σώτερα να παψώ. Ελέησιν τα σιχάς των δούλων σου. Ελέησιν ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Εκδιώμεθε περιονίες μνήμης και μακαρίες αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστης και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ευκλαιός πεσόντων, αιωνία αυτών η μνήμη. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοινωνιών, ο κ. Γιώργος Πλωρινής. Εκπρόσωπος του μορφωτικού. Thank you.
603 πιάστηκαν παρευθείς και σύρες το ζουπάνι να τους δεις. Με αυτούς τους στίχους ύμνησε η λαϊκή μούσα το μεγαλειώδης αναισθησιακό γεγονός που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε. Δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Δεν θα ξαναγράψουμε την ιστορία. Θα θυμηθούμε όμως τα γεγονότα που συνέβησαν τα ταραγμένα εκείνα χρόνια της κατοχής, συγκεκριμένα την άνοιξη του 43, στα ιερά και ποτισμένα με αίμα αυτά χώματα, όπως πρέπει πάντα να θυμούνται οι μεταγενέστερες γενιές, και θα αποδώσουμε τις τιμές που αρμόζουν στους προγόνους μας, εκείνους που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία έβαλαν στη ζωή τους και την ατομική τους υπόσταση στην υπηρέτηση του κοινού λαού καλού, για να υπερασπιστούν και τα πάτρια εδάφη την πολυπόθητη ελευθερία και να εκδιώξουν τον κατακτητή. Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε ένα μνημείο από τα πολλά που η πολύπαθη πατρίδα μας έχει ανεγείρει, για να μην ξεχνούμε, να θυμόμαστε, να διδασκόμαστε από το παρελθόν και να επαναπροσδιορίζουμε σαν έθνος τη θέση μας στον κόσμο και την ιστορία της ανθρωπότητας. Το μνημείο αυτό όμως είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό για μας, γιατί μας θυμίζει και μας βοηθά να δούμε και να καταλάβουμε το μεγαλείο της ομοψυχίας ενός λαού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του λαού της Χιάτισσας και της γύρω περιοχής, ο οποίος παραβλέποντας πολιτικές ή άλλες διαφορές και προσωπικά συμφέροντα, ενώθηκε κάτω από ένα σκοπό, την επαναφορά της ελευθεριάς και της αυτοκυριαρχίας του. Ας θυμηθούμε όμως αυτά που διαδραματίστηκαν εκείνες τις μέρες και οδήγησαν στο έπος των μαχών της Βίγλας και του Φαρδικάμου. Είναι Απρίλιος του 1942, όταν καταφθάνει και εδρεύει στη Χιάτισσα μια φρουρά του Ιταλικού στρατού, η περιβόητη Φινάνσα. Ως τότε η Χιάτισσα δεν είχε γνωρίσει από κοντά τους κατακτητές, παρότι είχε περάσει ένας χρόνος από τότε που οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατέλαβαν την Ελλάδα. Με τον ερχομό της φρουράς άρχισε το μαρτύριο για το λαό της Χιάτισσας. Διωγμοί, βασανισμοί, ξυλοδαρμοί ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ακόμη και με ασήμαντες αφορμές, η απελπισία κατέβαλε τους πάντες. Οι Ιταλοί, φαίνεται, έβγαζαν το άχτι τους από την ήττα τους στο αλβανικό μέτωπο και η σκληρότητά τους ήταν ανίποτη. Όνειρο πλέον κάθε σχιατιστινού, η εκδίωξη του κατακτητή και η επαναφορά της ελευθεριάς. Το ίδιο χρονικό διάστημα εξαπλώνεται και στην περιοχή μας το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, με το ένοπλο τμήμα του, τον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, τον ΕΛΑΣ, μοναδική στα μέρη μας αντιστασιακή οργάνωση, συσπηρώνει στους κόλπους του τον αδάμαστο λαό της, τον κινητοποιεί σε ηρωικό αγώνα κατά των κατακτητών και ενσαρκώνει τα όνειρά του για μια ελεύθερη και ειρηνική πατρίδα, για έναν ελεύθερο και ειρηνικό κόσμο, παντοτινά ιδανικά του ηθικά ευαίσθητου λαού μας. Έτσι και στη Χιάτισσα βρήκε πρόθυμους στους νέους της να ενταχθούν με φιλελεύθερο και πατριωτικό ζήλο στις τάξεις του. Η Ιταλική Φινάνσα άρχισε να αισθάνεται το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια της, και πριν κλείσει η χρονιά κατέβηκε στη Νεάπολη και από εκεί στην Καστοριά. Ο κλειός της εθνικής αντίστασης άρχισε να σφίγγει ολοένα και περισσότερο γύρω από τους Ιταλούς κατακτητές της Δυτικής Μακεδονίας, που προβληματισμένοι συνέπτυξαν τις δυνάμεις τους στην Καστοριά και στα Γρεβενά. Η Χιάτισσα με την υποχώρηση της Φινάνσας αναπνέει και πάλι τον αέρα της ελευθεριάς της και ετοιμάζεται για εντονότερο αντιστασιακό αγώνα αντάξιο της δυναμικότητάς της. Όλοι τους είναι έτοιμοι να δώσουν το παρόν ψυχήτα και σώματι στον υπερπατρίδος αγώνα. Δόξα στους αγωνιστές. Ζήτω η ήρωες του Φαρδικάμπου. Σήμερα, σε αυτό το μνημόσυνο, τιμούμε τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης που πήραν μέχρι στη μάχη του Φαρδίκαμπου. Εδεσιμότατοι, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κύριε εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά, συναγωνιστές του ΑΕΑ, κυρίες και κύριοι, όπως κάθε χρόνο βρισκόμαστε εδώ στο Φαρδίκαμπο για να τιμήσουμε όπως ταιριάζει με κάθε επισημότητα τους γενναίους μαχητές της Χιάτισσας, τους αντάρτες του ΕΛΑΣ, της περιοχής μας, αλλά και όλους τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 41-44.